όταν έχουμε την εμπειρία από δύο στάδια, το ένα της Φάρκαινας και το άλλο του Δημοτικού Σταδίου, που οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες και έχουν να κάνουν με ταρτάν το οποίο δεν είναι ουσιαστικά αδιάβροχο, βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, δεν δικαιούμαστε να επαναληφθεί το ίδιο λάθος. Και παρότι η μελέτη που είχε γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και αφορούσε το Γούριο, έχει το ταρτάν με τις ίδιες προδιαγραφές που ήταν η Φάρκαινα και το στάδιο, το τροποποιούμε, το αλλάζουμε, καθότι υπάρχει εμπειρία πλέον που λέει ότι δεν προχωράει καλά αυτή η ποιότητα και προχωράμε στη λύση του αδιάβροχου, έτσι ώστε να μην έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα ταρτάν το οποίο θα είναι μη λειτουργικό. Δηλαδή ουσιαστικά θα σαπίσει από μέσα και θα χαλάσει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, Δήμαρχε, που έχει τοποθετηθεί τώρα το ταρτάν, θα γίνει αλλαγή, θα γίνει κατάσταση? Σας είπα για το καινούριο που θα γίνει. Τροποποιούμε τη μελέτη. Η μελέτη θα γίνει πλέον με άλλες προδιαγραφές που θα λέει ότι θα είναι πλήρως στεγανοποιημένο και δηλαδή θα είναι αδιάβροχο το ταρτάν και δεν θα γίνει όπως αυτά του γηπέδου και της Φάρκαινας που ήταν διαπερατά. Ήταν το διαπερατά. Δηλαδή εκεί η μελέτη άφηνε κενό σε αυτό το σημείο? Όχι, ήταν όπως και τα άλλα. Ήταν υδατοπερατά. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι τελικά μπορεί να είναι λίγο πιο φθηνό, αλλά ποιοτικά βλέπετε ότι χαλάει σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό θα καθυστερήσει τη μελέτη, το έργο του Γούριου θα το καθυστερήσει αυτό? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ούτε μία μέρα θα καθυστερήσει. Στο στάδιο τι θα γίνει, αυτό που ρώτησε και η Βαγγελή, θα έχουμε κάποιο νέο έργο, δηλαδή να γίνει αντικατάσταση, τι θα κάνουμε? Ακούστε, περιμέναμε κάτι, αυτό που είχαν εξαγγείλει, δεν έγινε τίποτα από αυτό που περιμέναμε. Καταρχήν, μεγαλύτερη ανάγκη έχει αυτή τη στιγμή η Φάρκαινα. Πρέπει να γίνει μελέτη για να γίνει αλλαγή συνολική του ταρτάν της Φάρκαινας, διότι σαπίζει. Και μετά θα πάμε να πιάσουμε το στάδιο. Δεν έχουμε λεφτά για τα πάντα. Ένα-ένα. Είναι μέσα σε εγγυήσεις το έργο του, όχι, του σταδίου? Όχι, όχι βέβαια.